επίσημα και επίσημο στο πρωτάθλημα με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και έκανε δύο εκτός από το φόρε που μπήκε το γκολ και μία assist για τον γκολ του Πέρκα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις και γενικά τι έχει να πει για το σημερινό παιχνίδι και την πρώτη που υπάρχει από την αρχή. Αρχικά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την σημερινή εμφάνιση. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έτσι αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει σημασία η ατομική απόδοση του καθενός. Είμαστε μια οικογένεια και σαν οικογένεια πρέπει να δεχόμαστε τα αποτελέσματα. Σήμερα κάναμε σαν ομάδα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαστε ενωμένοι. Την Τετάρτη θα πάμε στη Γερμανία να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εκεί και ό,τι βγει. Είδαμε μετά το τέταρτο γκολ που έβαλε, που έκανε παλιά το Πέλκα. Ο Πέρτες παρακύρισε με όλους τους παίκτες, ενώ ο ίδιος πήγε στον πάγκο του ΠΑΟΚ μέχρι που τον βάλανε εκεί. I just went to drink water because I'm very much. Ήταν πολύ κουρασμένος απλά και πήγε να πιει νερό γιατί δεν ένιωθε πολύ καλά. Τι κίνητρο υπάρχει μετά το 3-0 στη Γερμανία? Το κίνητρο είναι η νίκη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Χάσαμε εδώ ένα παιχνίδι. Οκ, είναι πολύ δύσκολα, αλλά από εκεί και πέρα θα πάμε εκεί να πάρουμε το διπλό, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε τη νίκη. Είναι πανετολικός απλή λεφτή. Yes, no, you believe. Ουσιαστικά εδώ παίζω στην κανονική μου θέση, δεκάρι παίζω, στο πανετολικό απλά μου λέγανε να παίξω αριστερά και το έκανα, οπότε το παίζω πιο κοντά στη φυσική μου θέση. Με τον Σικαμπάλα μίλησε, που είναι και φίλοι. Του είπε τα καλύτερα για την ατμόσφαιρα, για τον ΠΑΟ και του είπε και αυτός ότι έχω έρθει και έχω δει και εγώ αυτά που μου λες, οπότε ήρθε ένα βήμα πιο κοντά. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας και εγώ το νιώθω, είχα και μία προσφορά από την Ισπανία για να πάω, αλλά ήθελα να έρθω εδώ. Από το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα το είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να έρθω στον ΠΑΟΚ, είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλους στόχους και θέλω να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου όσο γίνεται να τους πετύχει.